Πριν όμως αναφερθώ στο τι, στο πώς μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο αυτών οι οποίοι έχουν βρεθεί στην κατάσταση της ανεργίας, θα θέλω να αναφερθώ στο ποια είναι τα αίτια. Γιατί όσο και να προσπαθούμε με μέτρα να λύσουμε το σύμπτωμα, προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα με τα οποία να λύσουμε το σύμπτωμα, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα, εάν δεν προσπαθήσουμε να δούμε και τις αιτίες. Οι αιτίες οι οποίες δημιουργούν το ζήτημα, το θέμα της ανεργίας, είναι πρώτον, οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν και κατέστρεψαν την παραγωγή στην Ελλάδα. Μία σειρά από πολιτικές οι οποίες καταστρέψανε τον παραγωγικό τομέα. Μέχρι το 1985 η Ελλάδα ήταν χώρα η οποία εξήγαγε αγροτικά προϊόντα. Ήταν αυτάρκης και εξήγαγε μάλιστα, το οικονομικό ισοζύγιο ήταν θετικό. Από το 1985 εξαιτίας των πολιτικών της τότε ΕΟΚ και νυν Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ελλάδα έγινε ελλειμματική. Από εκεί και πέρα συνέχεια δανειζόμαστε χρήματα, άρα μια είναι και είναι η συζήτηση περί του πώς δημιουργήθηκε το χρέος. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε αυτά τα διαρκή εμπορικά ελλείμματα στον αγροτικό τομέα που, επαναλαμβάνω, μέχρι το 1985 δεν ήταν ελλειμματικός, άρα εξαιτίας των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της ΕΟΚ τότε δημιουργήθηκε, να δούμε πόσο ακριβώς συνεισέφεραν στο δημόσιο χρέος. Διότι όλα αυτά τα εισαγόμενα προϊόντα, σήμερα έχουμε φτάσει σε τομείς να έχουμε, όπως στο Βόλιο Κρέας, παραδείγματος χάρη, 90% εισαγόμενα από χώρες πάμπλουτες, μάλιστα, της Ευρωπαϊκής Ενώσης, οι οποίες μας δανείζουν επιπλέον. Δεύτερον, η είσοδός μας στο ευρώ, η οποία δημιούργησε και αυτή με τη σειρά της επιπλέον προβλήματα, έκλεισε παραγωγικές επιχειρήσεις, δημιούργησε ανεργία, διότι συζεύθησαν οικονομίες οι οποίες είχαν την μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, η Γερμανία, η Γαλλία, το ευρώ είναι στην ουσία η οικονομική υλοποίηση του γαλλογερμανικού άξονα, με οικονομίες οι οποίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, τουλάχιστον δεν είχαν την απόδοση την αντίστοιχη που είχαν οι μεγάλες οικονομίες. Αποτέλεσμα, να καταστραφεί ο παραγωγικός τομέας, να πάμε σε μια οικονομία η οποία βασιζόταν μόνο στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν, να φτάσουμε στην κατάσταση την οποία γνωρίζουμε όλοι. Τρίτο θέμα, οι συμφωνίες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, που ήταν το αποτέλεσμα της πτώσεως του υπαρκτού σοσιαλισμού, της καταρρεύσεως, πήγαμε σε ένα επόμενο στάδιο δημιουργίας διεθνών οργανισμών και εκεί πέρα έγινε η είσοδος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αυτό δημιούργησε μία προτίμηση για προϊόντα από τριτοκοσμικές χώρες, φθηνού εργατικού δυναμικού και χαμηλότερων γενικά κοινωνικών όρων, το οποίο με τη σειρά του κατέστρεψε την παραγωγική οικονομία την ελληνική. Αυτό βέβαια δεν ενοχλούσε τότε, διότι θεωρούσαμε ότι θα δανειζόμαστε ανέκαθεν με 3% επιτόκιο, οπότε δεν δημιουργείται και κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπήρχαν μάλιστα οι θεωρίες ότι δεν έπρεπε να κοιτάμε τα εμπορικά ελλείμματα, δεν έπρεπε να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος αυτό, διότι η οικονομία είναι μία και ενιαία και το μαγικό χέρι της οικονομίας θα μπορέσει να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες οι οποίες οι ανισορροπίες που δημιουργούνται από τα εμπορικά ελλείμματα θα διορθωθούν με κάποιον τρόπο λόγω του αποπληθωρισμού και όλων αυτών. Δεν το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Και επίσης αυτό που δημιουργεί την ανεργία και σε αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα εσχάτως τουλάχιστον έχει με τεράστια ευθύνη, είναι το θέμα της αθρώας εισβολής των λαθρομεταναστών. Σε πολλούς παραγωγικούς τομείς, κάποτε, όταν εγώ τουλάχιστον ήμουνα μαθητής του Λυκείου, υπήρχε η έκφραση «αν δεν μπορέσω να κάνω τίποτα, θα πάω στις οικοδομές». Θεωρείται ότι οι οικοδομές ήταν μια δύσκολη δουλειά, η οποία όμως μπορούσε να αμείβει καλά αυτόν ο οποίος δεν ήθελε να κάνει κάτι παραπάνω. Σήμερα οι οικοδομές έχουν καταληφθεί από τους λαθρομετανάστες. Δεν υπάρχουν πλέον Έλληνες οικοδόμοι, τουλάχιστον μικρής ηλικίας, ή είναι αμελητέως ο αριθμός αυτός. Επίσης, στους βιομηχανικούς εργάτες, είδαμε και εκεί η εισβολή των λαθρομεταναστών έκανε δύο πράγματα. Είτε έριξε τους μισθούς σε τέτοια επίπεδα, στους οποίους δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι Έλληνες στις υποχρεώσεις τους, είτε
ωφέλησε τους επιχειρηματίες και γι' αυτό βλέπουμε ότι πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είδαμε ένα σύλλογο βιομηχάνων να διαμαρτύρεται και να ζητάει λιγότερη λάθρομετανάστευση, περισσότερη ζητάνε. Γιατί η αυξημένη προσφορά ρίχνει τις τιμές, η αυξημένη προσφορά εργασίας. Αυτό επίσης που λειτουργεί και παράγει ανεργία είναι ο αντιπαραγωγικός δημόσιος τομέας, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ως μια αποθήκη η οποία στην ουσία έβαζαν τους εργαζομένους με το αζημίωτο βέβαια, κερδίζοντας και ψηφοφόρους ταυτοχρόνως, αλλά αυτός ο αντιπαραγωγικός δημόσιος τομέας σταματούσε, πρώτον δημιουργούσε τέτοιες αγκυλώσεις στο σύστημα αυτό της εργασίας, το οποίο στην ουσία δημιουργούσε παραπάνω ανεργία, αλλά και επιτέλου με τη δυσλειτουργία του σταματούσε τη λειτουργία των παραγωγικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό στο θέμα των δημοσίων έργων. Πάλι και εκεί, στα δημόσια έργα, ο δημόσιος τομέας με τις αγκυλώσεις του, με τις καθυστερήσεις του κτλ. Έχει δημιουργεί περαιτέρω ανεργία, γιατί υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν γίνονται σωστά οι πληρωμές προς τους εργολάβους, με αποτέλεσμα να μένουν άνθρωποι χωρίς δουλειά και το κυριότερο να μένουν απλήρωτοι. Αυτά όλα δημιουργούνται από την κακή λειτουργία του δημοσίου τομέα, από τις κακές επιβλέψεις, από τους κακούς ελέγχους για τη φερεγκιότητα των εταιριών. Κάποιοι άνθρωποι όχι απλώς χάνουν τη δουλειά τους, αλλά έχουν δουλέψει και πριν 10 και 12 μήνες χωρίς να έχουν πληρωθεί με επισχέσεις εργασίας, τα οποία θα τα ξέρετε, γιατί τακτικά έρχονται στο Υπουργείο σας τα θέματα αυτά, κύριε Υπουργή, από εταιρείες οι οποίες πτωχεύουν ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη σε συνδυασμό με το θέμα των λαθρομεταναστών ήταν ότι είχαμε ένα όργιο αναθέσεων στην Ολυμπιάδα. Εκεί λοιπόν ανατέθησαν τα έργα και δεν έγιναν διαγωνισμοί, παρόλο που για περίπου 5 χρόνια από τη στιγμή που η Ελλάδα ανέλαβε την Ολυμπιάδα δεν έγιναν οι απαραίτητοι διαγωνισμοί, αποτέλεσμα να μείνουν ως τελευταία στιγμή να κινδυνεύουμε να μην μπορούν να ολοκληρωθούν τα έργα και έγιναν απευθείας αναθέσεις. Σε αυτές τις αναθέσεις, αντί όμως τα χρήματα αυτά να μείνουν στην Ελλάδα και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν μία ανάπτυξη, προσέλαβαν οι εργολάβοι λάθρομετανάστες και τα χρήματα αυτά την ίδια ώρα φύγανε στο εξωτερικό. Τι θα μπορούσε να γίνει για το οπωσδήποτε μεγάλο προσωπικό που υπάρχει στο δημόσιο τομέα? Μπορούν να μεταταγούν αυτοί σε κάποιους τομείς οι οποίοι μπορούν να φέρουν έσοδα στο δημόσιο, ιδιαιτέρως με αυτή την κρίσιμη συγκυρία την οποία έχουμε. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι να φύγουν από γραφεία τα οποία υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και δεν έχουν αντικείμενο ούτε εργασίας, αντί να απολυθούν αυτοί οι άνθρωποι, μπορούν να μεταταγούν να γίνουν, ας πούμε, ελεγκτές στα λεωφορεία, ούτως ώστε από την μείωση της λαθρεπιβιβάσεως να φέρουν έσοδα στο δημόσιο. Δεύτερον, μονίμως ακούμε για την εφορία, μονίμως ακούμε ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Τέλος πάντων, κλητήρες δεν χρειάζεται αυτή η εφορία? Γιατί κάθε φορά λέγεται στον φορολογούμενο πάρε τα χαρτιά από το ένα γραφείο να τα πας εσύ στο άλλο και να μην υπάρχουν πλεονάζον προσωπικό, να μην μεταφερθεί εκεί, ούτως ώστε να μπορεί πράγματι εντός του οικονομικού έτους να γίνεται ο έλεγχος των υποθέσεων? Ενδεχομένως κάποιοι να υπάρχουν που να έχουν την εξειδίκευση, ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν την εγκύκλιο μόρφωση ή δεν έχουν την πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά είναι έξυπνοι άνθρωποι που με μια στοιχειώδη εκπαίδευση μπορούν να αποδώσουν σε αυτούς τους τομείς και να φέρουν άμεσο ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία. Να βγουν συνεργεία τα οποία θα ελέγχουν τις πολυοδομικές παραβάσεις, αντί πάντα να λέμε ότι δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Μπορεί να γίνει μια σειρά από αυτά. Αντί να κάνουμε αυτό που λένε ορισμένοι φιλελεύθεροι, να τους απολύσουμε όλους, και αυτά που λέει και η Τρόικα, να τους απολύσουμε όλους. Εντάξει, θα τους απολύσουμε. Τα εισοδήματα τα οποία θα χάσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τι θα γίνουν? Το εισόδημα το οποίο θα λείψει από την αγορά, και άκουσε ένα περιστατικό και θα σας το αναφέρω, γιατί είναι πραγματικά δείχνει το μέγεθος του προβλήματος της ανεργίας. Κάποιος αστυνομικός είναι. Παίρνει το μισθό του, όσο είναι αυτός, των 1.000 ευρώ, ας υποθέσουμε,
πληρώνει ενίκιο, κρατάει 50 ευρώ για τις ανάγκες του και στέλνει όλα τα υπόλοιπα, γιατί και ο πατέρας του και η μητέρα του είναι άνεργοι, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, έχουν απολυθεί εδώ και ένα χρόνο από τις δουλειές τους και έχει και μικρότερο αδερφό στο γυμνάσιο τον οποίο πρέπει να συντηρήσει. Αυτοί που λένε να απολυθούν όλοι, να απολυθεί ένας, να απολυθεί ο άλλος, τα έχουν λάβει υπόψη τους. Και έτυχε η συγκεκριμένη οικογένεια να έχει ένα παιδί που να είναι αστυνομικός. Είχε την πρόβλεψη να πάει να γίνει αστυνομικός και να παίρνει ένα μισθό. Εάν δεν είχε την πρόβλεψη και αν ήταν φοιτητής, τι θα έκανε αυτή η οικογένεια? Θα έβγαινε εδώ παρέα με τους λαθρομετανάστες να πουλάει τα λαθρέα είδη? Φυσικά σε δευτερόλεπτα τους είχατε συλλάβει. Αυτό είναι άλλο, διότι είναι Έλληνες και δεν έχει. Το θέμα είναι, πάμε από εκεί και πέρα. Είναι τα μέτρα αυτά αποδοτικά? Θα λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας? Καταρχήν υπάρχει ένα τεράστιο κενό με το θέμα το πώς θα χρηματοδοτηθούν. Δεν λέει μέσα στο νομοσχέδιο το πώς θα βρεθεί η χρηματοδότηση για να γίνουν όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος να θεωρεί σωστά. Δηλαδή, στο άρθρο 1, ας πούμε, ότι οι εργαζόμενοι να είναι όλοι στην ουσία να μπορούν να είναι, στο Ταμείο Ανεργίας. Πώς ακριβώς θα βρεθούν τα χρήματα? Έχει γίνει κάποιος υπολογισμός? Στο άρθρο 2, επίδομα ανεργίας δικαιούται και αυτός που αναζητεί εργασία αλλά δεν μπορεί να βρει. Δηλαδή κάποιος λέει ότι εγώ θέλω να είμαι ποιητής ή θέλω να είμαι μουσικοσυνθέτης αλλά δεν μπορώ να βρω εργασία και αυτός θα παίρνει επίδομα ανεργίας. Στο άρθρο 4 είναι ένα, νομίζω, σωστό άρθρο και αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση, ενδεχομένως με κάποια δική της νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή ότι κατά το διάστημα παραμονή στην ανεργία, οι άνεργοι και τα μέλη των οικογενειών τους να δικαιούνται πλήρη ατομοφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό σας είπα ότι πραγματικά δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που μένουν σε μια ηλικία των 50 ετών άνεργοι, είναι πολύ μικροί για να πάρουν σύνταξη, διότι θέλουν μια 15ετία τουλάχιστον για να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη, αλλά είναι και πολύ μεγάλοι για να μπορέσει να τους προσλάβει κάποιος και να κάνουν μια αλλαγή στα διαδρομία. Στο άρθρο 5, ότι για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία να έχουν ένα μειωμένο ποσοστό, και αυτό άλλωστε είναι και πρόταση του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Εμείς μάλιστα το προχωράμε και λέμε ότι μέχρι μια συγκεκριμένη κατανάλωση οι άνεργοι να είναι, να μην πληρώνουν τίποτα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, στο άρθρο 11, βλέπουμε τα λουκέτα να είναι τεράστια σε αριθμό, να έχουν γεμίσει οι αγορές των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και όλων των πόλεων από κλειστά καταστήματα. Ενώ όμως αυτοί οι οποίοι τα είχαν, οι αυτοαπασχολούμενοι, πληρώνοντας εισφορές, δεν μπορούν να εισπράξουν επίδομα ανεργίας. Και είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους, δεν πληρώνονται, δεν έχουν εισοδήματα. Προφανώς μέχρι να φτάσει το σημείο να κλείσουν, έχουν εξοδέψει και τις όποιες οικονομίες τους, έχουν χρεωθεί και δεν παίρνουν ούτε ένα στοιχειώδες επίδομα ανεργίας. Τουλάχιστον με τους υπολείπους δεν είναι προνομιούχοι αυτοί που έχουν καταστήματα σε σχέση με τους μισθωτούς. Δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα έχει φτάσει ότι ένας μισθωτός, έστω του ιδιωτικού τομέα, να είναι προνομιούχος σε σχέση με έναν αυτοαπασχολούμενο. Είναι πολύ σωστό το ότι στο 2013 επίσης οι αγρότες οι οποίοι έχουν κάποια συγκεκριμένη, έχουν υποστεί κάποια συγκεκριμένη καταστροφή ή έχουν σταματήσει την αγροτική εργασία, και αυτοί να μπορούν να δικαιούνται με αντίστοιχους όρους με τους μισθωτούς κάποιο επίδομα ανεργίας. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το θέμα της ανεργίας είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί με την προσοχή που πρέπει και από την παρούσα κυβέρνηση. Έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα προς την κατεύθυνση του να μετατραπούν τα επιδόματα ανεργίας σε επιδόματα εργασίας και αυτό το βλέπουμε. Μακάρι να υλοποιηθεί, αν και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί σαν ένας έμεσος τρόπος να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει, για να αντιμετωπιστεί το τέρας αυτό της ανεργίας, να αντιμετωπίσουμε το ουσιαστικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, να ξαναδημιουργήσουμε μια οικονομία αυτάρκειας, να ξαναδημιουργήσουμε μια εθνική οικονομία και μόνο εκεί πέρα μέσα μπορεί να λυθεί το θέμα της ανεργίας, φυσικά με τον περιορισμό της εισβολής των λαθρομεταναστών και της ανεργίας που αυτοί προκαλούν. Ευχαριστώ.